Χαρακτηρίζοντας κορυφαία δημοκρατική διαδικασία την παρουσίαση του υπολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2015, ο Δήμαρχος στην εισήγησή του ανέλησε καταρχήν τα αποτελέσματα των στόχων που είχαν τεθεί από τη Δημοτική Αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της, εστιάζοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων σε όλο το νησί, την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, την επιστροφή της νομιμότητας στη διοίκηση του Δήμου, το χτίσιμο ενός νέου και σύγχρονου Δήμου, την αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων, έτσι ώστε να έχουν ρόλο και ουσιαστικές αρμοδιότητες, την εξωστρέφεια του Δήμου και την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας, την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης όχι μόνο του Δήμου αλλά και των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες θεαματικά, τόνισε ο Δήμαρχος, χωρίς να κάνουμε απολύσεις αλλά περιορίζοντας θεαματικά την σπατάλη. Το 2012 οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου ήταν 15.200.000 ευρώ, ενώ το 2015 μειώθηκαν στα 11.600.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρηστή διοίκηση, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι έννοιες όπως η διαφάνεια και η νομιμότητα είναι απόλυτες και δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Και σε αυτές τις δύο έννοιες δεν κάνουμε εκπτώσεις, τόνισε. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα του Δήμου έχει αναρτηθεί το πόθεν έσχες όχι μόνο του Δημάρχου αλλά και των Αντιδημάρχων και όλων όσων βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Σε ό,τι αφορά τα έργα, τόνισε ότι ολοκληρώθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη ή εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα 147 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 20.300.000 ευρώ. Τα 50 έργα αφορούν την ΚΟ, 37 τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου, 37 τη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλειδών, ενώ 23 έργα έχουν ενιαίο χαρακτήρα και αφορούν όλο το νησί. Πρώτος, εγώ θα ήθελα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα, τόνισε. Σας ζητώ και εγώ να μην συμβιβάζεστε με τη μετριότητα όπως δεν συμβιβαζόμαστε κι εμείς. Ζητάμε να πιέζετε συνεχώς τη Δημοτική Αρχή, να έχετε απαιτήσεις από αυτήν για να βελτιώσουμε κι εμείς την απόδοση και την αποτελεσματικότητά μας. Σας ζητώ, κατέληξε, να συμμετέχετε, να λέτε δυνατά και χωρίς φόβο την άποψή σας. Να επισημαίνετε τα λάθη και τις παραλήψεις, να καταθέτετε προτάσεις για μένα, για όλους εμάς στη Δημοτική Αρχή. Η γνώμη σας μετράει και έχει αξία. Μέσα στο 15, φίλες και φίλοι, πετύχαμε πολλά. Υπήρχαν όμως καθυστερήσεις και παραλήψεις. Σίγουρα υπάρχουν και λάθη. Το πρόσημο είναι θετικό. Υπάρχουν όμως ζητήματα που έμειναν πίσω. Ζητήματα που απαιτούν αποτελούν για μένα ζητήματα πρώτη, είναι για μένα ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στα πολεοδομικά ζητήματα, για τα οποία δεν είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδό τους. Είναι δεδομένη η απέτηση για πιο γρήγορα βήματα. Για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και το χορταξικό της πόλης της ΚΟ, ό,τι έγινε, έγινε μέχρι το 10. Από εκεί και πέρα τίποτα δεν προχώρησε. Θα πάμε άμεσα σε νέα προκήρυξη και διαγωνισμό. Για το πολεοδομικό σχέδιο Καμαρίου θα γίνει παρουσίαση της μελέτης και θα προχωρήσουμε στα δύο επόμενα βήματα, δηλαδή στην υιοθέτηση των ρεμάτων και στη γεωλογική μελέτη κατά ελαιόλαδος. Για το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Κεφάλου, οι μελετητές ή θα συνεργαστούν σε 10 μέρες από σήμερα με το Δήμο για την παρουσίαση της μελέτης και να προχωρήσουμε άμεσα στην τρίτη φάση, ή ο Δήμος θα προχωρήσει μόνος του με ό,τι αυτό σημαίνει για αυτούς. Για την επέκταση του σχεδίου στην Καρδάμενα εγκρίθηκε η γεωτεχνική μελέτη που αφορούσε στο νεκροταφείο, αλλά καθυστερούμε τις διαδικασίες αποπληρωμής των επιτροπών. Το επόμενο βήμα μας θα είναι η προκήρυξη του έργου της μελέτης γεωλογικής καταλαιότητας για το σύνολο της επέκτασης. Για το ορεινό σφεντιού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης από τον δασάρχη της περιοχής και αφού παρακάμψαμε το θέμα της συλλογής στοιχείων από κτηματολόγιο, αναμένουμε την οριστικοποίηση της πρότασης ορίων για την υποβολή στη δασική υπηρεσία προς έγκριση. Κλείνω με δύο λόγια για το μεταναστευτικό. Οι δημόσιες παρεμβάσεις μας είναι εδώ. Όλοι μπορεί να τρέξουν σε αυτές και να μας κρίνουν όλους. Όταν έλεγα ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα εξελιχθεί σε μόνιμο καταβλισμό, στον οποίο θα διαμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες, κάποιοι υποστήριξαν ότι πρέπει να δημιουργηθεί. Όταν έλεγα ότι θα ήταν μια ανοιχτή και ανεξέλεκτη δομή στην οποία όσοι ήταν εκεί θα ήταν ελεύθεροι να κυκλοφορήσουν στο νησί, κάποιοι έλεγαν πρέπει να γίνει. Τώρα δηλώνουν ότι εξαπατήθηκαν. Θεωρώ πως είναι λάθος. Λάθος, φίλες και φίλοι. Υπήρχαν κάποιοι που λειτουργήσαν με περίεργο τρόπο απέναντι στο νησί.
έφεραν τα μάτια να χτυπήσουν τους πολίτες της ΚΟ επειδή δεν έσκυβαν το κεφάλι. Συνεχίζουν όχι μόνο να δυσφημούν την ΚΟ αλλά και να προκαλούν την τοπική κοινωνία μεταφέροντας παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες από άλλες περιοχές. Γιατί η αλήθεια δεν έχει δημιουργηθεί hot spot στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δεν είναι τουριστικού ενδιαφέροντος και μεταφέρουν αντί αυτού παράνομους μετανάστες στην ΚΟ. 100 το πολύ πολύ θα είχε το hot spot αν κάποιοι δεν συνέχιζαν να τιμωρούν την ΚΟ, γιατί δεν έσκεψε το κεφάλι και μεταφέρουν από άλλες περιοχές εδώ. Όταν έλεγα για τον κίνδυνο να κλείσουν τα σύνορα και να εγκλωβιστούν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, κάποιοι μου έλεγαν ότι κινδυνολογώ. Κάποιοι με κατηγορούν και για τους χειρισμούς στο μεταναστευτικό. Φέρνουν σαν παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν ή διαχειρίστηκαν το πρόβλημα άλλα νησιά, τα οποία δέχτηκαν τη δημιουργία hot spot και δεν αντέδρασαν. Σε αυτά τα νησιά όμως, κυριολεκτικά καταστράφηκε ο τουρισμός και η οικονομία τους. Η Λέσβος έχει μείωση αφίξεων μείον 65%, η Χίος και Σάμος είναι στο 50%. Αυτά ήθελαν και για την ΚΟ. Έκανα αυτή τη σύντομη αναφορά γιατί θέλω να καλέσω όλους εσάς, όλους τους πολίτες της ΚΟ, να είναι ψύχρεμοι. Να μην δώσουν καμία αφορμή που περιμένουν κάποιοι και μάλιστα θεωρώ ότι την προκαλούν. Γιατί κάποιοι επιδιώκουν νέα επεισόδια και διαφήμιση και δυσφήμιση της ΚΟ. Θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όλους τους πολίτες της ΚΟ που αγωνίστηκαν για να μην δημιουργηθεί συγκεκριμένη εγκατάσταση. Είμαι και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα τους. Δίπλα σε αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία της ΚΟΑΚΙΣ κοινωνίας που υπερασπίζεται την τουριστική ταυτότητα του νησιού. Εμείς δεν θα αποδεχτούμε ποτέ τελεσμένα στο νησί η επιβολή αυτών που επιδιώκουν κάποιοι. Προσπάθειά μας είναι να βγει η ΚΟΣ από το χάρτη του hot spot με τη συμφωνία και η συμφωνία με το Δήμο Μπόντρουμ για την ανακήρυξη της περιοχής σε τουριστική ζώνη στέλνει ένα μήνυμα σε όλους. Η ΚΟΣ ήταν και θα παραμείνει τουριστικός προσδιορισμός. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Να ζητήσω συγγνώμη για την πολλή ώρα που μιλώ, αλλά έπρεπε να το κάνω. Και συγγνώμη για τον πρόεδρο που τον πιέζω. Εσείς όμως είστε αυτοί που μας δίδατε και μας δώσατε και μας δίνετε δύναμη. Εσείς είστε αυτοί που μας κρίνετε. Για να μην υπάρξει πρόβλημα με τους χρόνους, αγαπητέ πρόεδρε, δεν θα κάνω δευτερολογία. Δεν θα μιλήσω. Θέλω να έχουν οι πολίτες τον λόγο. Να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις υπάρχουν, να ακούσω τις παρατηρήσεις και την κριτική σας, τα παράπονά σας. Γιατί ο δήμαρχος που δεν ακούει τους πολίτες, πάβει να είναι δήμαρχος των πολιτών. Ο δήμαρχος που δεν δίνει λόγο στον πολίτη, πάβει να είναι δήμαρχος των πολιτών. Εγώ θέλω να είμαι δήμαρχος των πολιτών, γιατί αναδείχθηκα από τους πολίτες, σε αυτούς, σε εσάς δηλαδή, οφείλω τα πάντα. Σας ευχαριστώ. Η επικεφαλής του οράματος Ιωάννα Ρούφα στην εισήγησή της άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμά της χωρίς σχέδιο, ιεράρχηση και διαβούλευση, επισημένοντας ότι η περίφημη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας εξελίχθηκε σε δοσοληψία. Έκανε λόγο για διαφάνεια και για αναθέσεις σε ημετέρους, καταλήγοντας ότι ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής είχε ζημιογόνα αποτελέσματα. Αν μπορούσα να απαριθμώ μέχρι το πρωί, κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω πραγματικά και εγώ να συμμορφωθώ στον χρόνο, έτσι ώστε οι συνδημότες μας να έχουν δικαίωμα ερωτήσεων και δικαίωμα απαντήσεων. Η διαχείριση του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, οδήγησε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλο το 2015 το νησί ήταν σε έκτακτη ανάγκη. Καταγγείλαμε την αδράνεια, την πολυγλωσία, την υπεκφυγή, την έλλειψη διορατικότητας και συνεργασίας, την αδυναμία εκτίμησης, στοιχειώδης εκτίμησης της κατάστασης αλλά και των συνοπιών αυτής της κατάστασης. Εμείς είχαμε σαφή θέση και κλεινόμαστε. Σήμερα μετράμε, νομίζω ότι είμαστε σε συνεδρίαση και δεν έχουμε το κοινό για να συνομιλεί μαζί μας. Σήμερα μετράμε τα ιχτρά και ζημιογόνα αποτελέσματα σε μια κοινωνία διχασμένη, πληρώνοντας για φύλαξη 90.000 ευρώ σε εταιρεία security για μόλις 4 μήνες, παρακαλώ. 90.000 ευρώ σε security. Αυτό είναι το clean and safe που επικαλείται ο κύριος Κυρίτσης. Αναζητώντας άλοφοι σε ταξίδια και παραστάσεις που επιδιώκουν πρόσκαιρα
επικοινωνιακά αποτελέσματα και πίστοση χρόνου. Μεγάλο ζητούμενο την ώρα που αυτός μετράει αντίστροφα. Εκ του θεσμικού μας ρόλου, κύριε Πρόεδρε, δηλώνουμε παρόν με αιτιολογημένα ναι σε όσα συμβάλλουν θετικά για το νησί μας και τους πολίτες του και αιτιολογημένα όχι στις επικίνδυνες επιλογές αυτής της Δημοτικής Αρχής, την οποία θεωρούμε κατώτερη των περιστάσεων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ότι πρέπει ο Δήμος να συνδιαλέγεται με την κεντρική διοίκηση και τους άλλους φορείς, τόνισε στην εισήγησή του επικεφαλής στη Διέση, επισημένοντας ότι αντιπαλότητες δεν ωφελούν και ότι μας εκθέτουν. Αναφέρθηκε επίσης σε αλλαγές που προϊονίζονται στον Καλλικράτη, όπως είπε, για τις οποίες απαιτούνται πολιτικές τεκμηριώσεις και ενότητα για να τις διεκδικήσουμε. Πρέπει να τα αρχίσετε να συζητάτε με την κεντρική διοίκηση. Σήμερα είναι αυτή, αύριο θα είναι κάποια άλλη. Δεν δίνουμε καλή εικόνα προς τα έξω και πάει το νησί πίσω. Είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, τα οποία προϋποθέτουν, αν μη τι άλλο, ένα διάλογο. Δεν γίνεται η εκλεγμένη εκπρόσωπη είτε της περιφέρειας, είτε της Βουλής, είτε της Δημοτικής Αρχής να μην μιλιώνται μεταξύ τους και να κάνει ο καθένας το παιχνίδι που κάνει. Ο κόσμος στενάζει. Είμαστε μια μεταβατική περιοχή, περίοδο. Ας ελπίσουμε ότι είναι ως προς το καλύτερο. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι, διερευνή. Θα πάμε ως κοινό μέτωπο. Και τέλος κλείνοντας, τα περισσότερα τώρα θα μου πείτε, είμαστε παγιδευμένοι από το ίδιο το πνεύμα του νόμου, τον ίδιο τον Καλλικράτη. Βεβαίως. Βεβαίως, το αναγνωρίζω. Ο Καλλικράτης είναι ένας πολύ κακός νόμος. Και ξέρετε ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Σε αυτές τις παρεμβάσεις, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει ένα ειδικό συμβούλιο σχετικά με την πρόταση του Δήμου στο τι είδους παρεμβάσεις θέλουμε, τις οποίες πρέπει να τις αποστείλουμε στο Υπουργείο και να ασκήσουμε πίεση προς τα. Ο Δήμος είναι τσεκουρεμένος. Οι άνθρωποι δεν έχουν αντοχές, εξαπλούνται και οι φυσικές αλλά και οι οικονομικές τους. Πρέπει να πάμε ενωμένα και να διεκδικήσουμε μερικά πράγματα. Όσο εσείς διεκδικείτε, εμείς θα είμαστε στο πλάι σας, δηλαδή διεκδικείτε με σωστή λογική, με τεκμηριωμένη πολιτική πρόταση και με όχι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σε μια νύχτα και δεν έχουν και την ευρεία συνένεση, νομίζω, της κροατικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο απολογισμός συμπίπτει με την σκληρή μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, επεσήμανε η Κική Μακρύ, εστιάζοντας τις υπηρεσίες που εκχωρούνται σε ιδιώτες στο πλαίσιο των αντιλαϊκών μέτρων. Ο απολογισμός της διοίκησης του Δήμου βρίσκεται τους εργαζόμενους να δέχονται τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων χρόνων με πολλαπλές συνέπειες στο εισόδημα και στη ζωή τους. Συμπίπτει με την εφαρμογή των πολύ σκληρών μνημονιακών μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνέχεια των μέτρων του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου των συγκυβερνήσεων. Πρόκειται για μέτρα που έχουν επεξεργαστεί δυνάμεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού κεφαλαίου από τη δεκαετία του 90. Με τις άνευ προηγουμένου περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και στο λαϊκό εισόδημα, επιδιώκουν να καλύψουν κρατικά ελλείμματα και χρέη και να δημιουργήσουν πλεονάσματα που είναι απαραίτητα για την στήριξη της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Εμείς θεωρούμε ότι οι δομές διοίκησης και διεύθυνσης θα πρέπει να λειτουργούν ενταγμένες σε κεντρικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να έχουν κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η δική μας αντίληψη και οι παρεμβάσεις μας μέσω και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο κινείται σε εντελώς διαφορετική πορεία. Έχει σαν βάση την άλλο δρόμο ανάπτυξης που θεμελιώνεται στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Δεν ακούστηκε κάτι σχετικό με την καταπολέμηση της ανεργίας και για τις ελλείψεις του προσωπικού. Αντίθετα, εμείς προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης ανέργων και οικογενειών, τα οποία όχι μόνο δεν συζητήθηκαν, αλλά πάρθηκαν εντελώς αντίθετες αποφάσεις. Είναι ανησυχητική εξέλιξη η αντικατάσταση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς με τα περίφημα προγράμματα αναδιανομής της φτώχειας, με τα πεντάμινα ή τα εφτάμινα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, με τους εξευτελιστικούς μισθούς ψίχουλα των 300 και 500 ευρώ. Γι' αυτό προχωρούν στην ίδρυση κοινωνικών παντοπολίων, ιατρείων, φαρμακείων και σιτίων. Είστε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, μακριά από το λαό και τα προβλήματά του. Μακριά από τους αγώνες των εργαζομένων και ολόκληρου του λαού που αγωνίζεται για το δικαίωμά του να ζήσει. Δίνεται την εικόνα πως όλα πήγαν καλά όταν όλοι είναι οργισμένοι γιατί τίποτα δεν γίνεται καλά. Γι' αυτό ακριβώς τονίζουμε με κάθε ευκαιρία
ότι αν δεν καταγγείλεις τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα και τους υπεύθυνους και δεν παλέψεις μαζί με το λαό να γίνεις στήριγμα στις λαϊκές διεκδικήσεις, τότε απλά θα συντηρείς την κατάσταση και θα καλείς το λαό να αποδεχτεί την ήρα του. Για μας είναι ξεκάθαρο. Η Δημοτική Αρχή συγκαλύπτει και στηρίζει τις αντιλαϊκές πολιτικές. Κατευθύνεται και διοικείται σαν μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Μαζί προωθείται τον αποπροσανατολισμό και την παραπλάνηση του λαού, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανταποδοτικότητα και την αποδιάρθρωση των εργατησιακών σχέσεων. Τα πολλά μεγάλα άλυτα και συνεχώς οξυμένα προβλήματα του λαού και του τόπου, τα στοιχεία που οι δικοί σας μηχανισμοί δημοσιοποιούν, σας διαψεύδουν. Η λαϊκή συσπήρωση δεν πρόκειται να διαψεύσει την εμπιστοσύνη του λαού στις αρχές της. Απευθυνόμαστε και με αυτή την ευκαιρία στον λαό αυτό με θάρρος και εμπιστοσύνη, στη δύναμή του να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που τον φέρνει δεκαετίες πίσω από το βαθμό της εξέλιξης και της επιστήμης που ο ίδιος δημιουργεί καθημερινά. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει αποφασίσει, γιατί ως ένα βαθμό τον εμποδίζετε κι εσείς. Τον καλούμε όμως να σας ξεπεράσει και σίγουρα η ζωή που θα διαμορφώσει θα είναι καλύτερη από αυτήν που και εσείς του επιφυλάσσετε. Είναι αυτονόητο ότι καταψηφίσετε.